Φίλτατοι και φίλτατες, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος, ο διοκτήτης του SEO Marketer Digital Marketing Agency και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε το 2024 να ανοίξουμε ένα Google My Business το οποίο δυσκολεύει αρκετό κόσμο. Λοιπόν, αρχικώς θα πρέπει να μπούμε στο σύνδεσμο του Google My Business, σας έχω και link κάτω από το βίντεο. Αν δυσκολεύεστε γενικά, καλό είναι να απευθυνθείτε σε επαγγελματία, γιατί έχει μια πολυπλοκότητα λίγο σε κάποια θέματα, αλλά τα περισσότερα είναι απλά. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ πρακτικά. Βάζουμε μια επωνυμία, πάμε να τη βάλουμε μια τυχαία κατηγορία, για παράδειγμα. Για να δούμε εδώ τι θα μας βάλει, διαφημιστική εταιρεία, πάρα πολύ ωραία. Πατάμε επόμενο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο βήμα μας ζητάει αν θέλουμε να προσθέσουμε μια τοποθεσία στην οποία οι πελάτες μπορούν να έρθουν. Δηλαδή, εφόσον έχουμε ένα γραφείο το οποίο θέλουμε να δεχόμαστε κόσμο. Αυτή η τοποθεσία, βλέπετε, θα εμφανίζεται και στους χάρτες με μια πινέζα. Εμείς πατάμε ναι, πατάμε επόμενο. Εδώ βάζουμε τη διεύθυνση. Για παράδειγμα, εγώ βάζω του γραφείου, του τωρινού. Πάρα πολύ ωραία, το τραβάει αμέσως, πατάμε επόμενο. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Αν προσφέρουμε υπηρεσίες παράδοσης ή επισκέψεων στο σπίτι και στη δουλειά. Και μας λέει από κάτω, για παράδειγμα, αν πραγματοποιείτε επισκέψη παραδόσης στους πελάτες σας, μπορείτε να σας ενημερώσετε που προτίθεστε να μεταβείτε. Για παράδειγμα, αν κάνετε διάφορες εργασίες τέτοιες, πατάτε ναι και ενημερώνετε, ας πούμε, τον κόσμο, πατάω ναι για να δείτε τη διαδικασία. Πού μπορείτε να πάτε, σε ποια σημεία. Πατάμε επόμενο. Εδώ λοιπόν βάζουμε τις περιοχές που εξυπηρετούμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε, είμαστε υδραυλικοί, θέλουμε εδώ να δείξουμε πού πηγαίνουμε. Αν δεν πηγαίνουμε σε όλη την Αττική, βάζουμε τις περιοχές που κατά προτίμηση θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Βάζουμε για παράδειγμα τώρα μια τυχαία Περιστέρη. Βλέπετε την Πετέα από κάτω. Πατάμε επόμενο. Μπορείτε να βάλετε και άλλες. Στοιχεία επικοινωνίας. Εδώ βάζουμε τηλέφωνο και ιστοσελίδα. Αν δεν έχουμε ιστοσελίδα, προχωράμε, βάζουμε μόνο το τηλέφωνο. Πατάμε επόμενο, τώρα πατάω παράβλεψη εδώ. Και φτάσαμε στο κομβικό σημείο. Λοιπόν, η Google πλέον ζητάει βίντεο επαλήθευσης. Πρέπει να δει ότι μας ανήκει η τοποθεσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφόσον πατήσω εδώ επόμενο, θα μας ανοίξει ένα QR code. Με το κινητό μας σκανάρουμε το QR code, μπαίνουμε από το σύνδεσμο που μας δίνει και μας ανοίγει η κάμερα. Ξεκινάμε να γράφουμε τον χώρο απ' έξω πρώτα και μπαίνουμε προς τα μέσα, δηλαδή από την είσοδο, που καλό είναι στην είσοδο να υπάρχει μια ταμπέλα που να έχει την επωνυμία μας. Έχω δει δηλαδή θέματα και γη. Και αφού μπούμε, τραβάμε το χώρο γύρω-γύρω. Καλό είναι το βίντεο να κρατήσει γύρω στο 1-1,5 λεπτό, όχι πολύ λίγο, όχι 10-15 δεύτερα, παραπάνω. Αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, βλέπετε εδώ πατάω επόμενο για να το δείτε, θα σας έρθει ένα μήνυμα το οποίο θα σας πει και στο email σας ότι η διαδικασία αυτή μπαίνει προς αξιολόγηση, θα δουν το βίντεο, το οποίο το βίντεο αυτό, το τονίζω, δεν το βλέπει κανείς, το βλέπει μόνο η Google, και από εκεί είναι απαληθεύσει για να σας εγκρίνει. Βλέπετε εδώ, η τοποθεσία πρέπει να αντιστοιχεί στις διεύθυνσεις του επιχειρηματικού σας προφίλ. Βλέπετε, πινακίδα επιχειρήσει κοντινή απόσταση. Πρέπει δηλαδή να καλύψετε και αυτό αν χρειαστεί και αν σας ζητηθεί. Η τοποθεσία πρέπει να αντιστοιχεί στη διεύθυνση του... Η τοποθεσία πρέπει να αντιστοιχεί στη διεύθυνση του επιχειρηματικού προφίλ. Σημαντικό λοιπόν αυτό που σας είπα για την πινακίδα. Το όνομα και η κατηγορία της επιχείρησης θα πρέπει να αντιστοιχούν και αυτά στο επιχειρηματικό προφίλ. Εξωτερικός και εσωτερικός χώρος. Προϊόντα, εξοπλισμός, αν υπηρεσίες, να δείχνουμε τα γραφεία και τον ιστορικό χώρο. Και φυσικά να έχετε την εξουσιοδότηση, να έχετε την εκπροσωπή την επιχείρηση. Ιδανικά να ξεκλείδωμε εισόδου καταστήματος, χειρισμός εργαλείου πληρωμής, αποδεικτικό διεύθυνσης. Αυτά είναι πιο έξτρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα δύο πρώτα είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πάτε εδώ στο επόμενο. Πατώντας ξεκινήστε την εγγραφή, γίνεται αυτό με το QR code και από το κινητό σας κάνετε τη διαδικασία και μετά περιμένετε το OK, και μόλις πάρετε το OK είστε έτοιμοι και βγαίνετε online για να διαχειριστείτε το Google Maps. Το Google Maps λοιπόν, Google My Business, για να το κλείσω εδώ το βίντεο, γιατί ο λόγος του βίντεο αυτού ήταν να δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε τα βήματα, είναι για να μας βρίσκουν,
να θυμόμαστε πάνω απ' όλα σε αυτό το κομμάτι ότι οι κριτικές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το SEO εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο Google Maps για να ανεβαίνεις θέσεις. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είσαι ηλεκτρολόγος και βρίσκεσαι στο Περιστέρι και είναι άλλη 30 ηλεκτρολογική με Google Maps, για να μπορέσει να παίζει έστω τοπικά στις πρώτες 4-5-3 θέσεις, δεν είναι απλό και δεν μπορεί να γίνει μία ανοιχτή. Και εδώ λοιπόν είναι μία διαδικασία την οποία είτε μέσω στρατηγικών SEO, πολύ σημαντικό, είτε μέσω του On Page My Business μπορεί να γίνουν πράγματα για να το ανεβάζεις και αυτό σκαρφαλώνεις θέσεις. Σίγουρα πάντως είναι ένα πολύπλοκο κομμάτι. Κλείνω λοιπόν εδώ. Αυτή είναι η διαδικασία για να ανοίξετε Google My Business. Όσοι έχετε επιχείρηση, είναι απαραίτητο. Να είστε όλοι καλά.